Έντονος είναι ο προβληματισμός που υπάρχει στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση για το πρόβλημα της μεγάλης κατολίσθησης που έχει σημειωθεί στον Ασπροπόταμο μεταξύ Αρμάδων και Παδών Κόνιτσας με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας. Εντός της ημέρας, μάλιστα, πρόκειται να επισκεφθεί το σημείο κατολίσθησης κλιμάκιο του ΙΓΜΕ και μηχανική, όπως ενημέρωσε τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Όπως εξήγησε με γεωτρήσεις που έγιναν, φαίνεται ότι το υπέδαφος είναι σαθρό με όποιες προσωρινές λύσεις να δίνονται να πέφτουν στο κενό, αφού δίνεται βατότητα και το υπέδαφος υποχωρεί και πάλι. Το μήκος του δρόμου που παρουσιάζει πρόβλημα ανέρχεται περίπου στο 1 χιλιόμετρο και εξαιτίας αυτού είναι αδύνατη η πρόσβαση προς το δίστρατο. Να σημειωθεί ότι σήμερα η κίνηση διεξάγεται μέσω των Γρεβενών, ενώ οι μαθητές εξυπηρετούνται για τις εξετάσεις μέσω της Σαμαρίνας και της Φούρκας. Δύσκολα τα πράγματα, έχουμε κάνει γεωτρήσεις, δεν βρήκαμε σταθερό πουθενά στο δρόμο. Δηλαδή, κάναμε γεωτρήσεις να τις αξιολογήσουν γεωτεχνικοί ειδικοί. Εάν είχαμε ακολουθήσει, εγώ είπα να περιμένουμε λίγο ακόμα, εάν είχαμε ακολουθήσει αυτό που μας είπα να κάνουμε πασάλους, θα είχαν φύγει μαζί με τους πασάλους όλο. Είναι σαθρό. Είναι όλο σαθρό και κάνει τον κατήφορο. Ετούτο εδώ είναι χειρό, εγώ δεν έχω δει τέτοιο φαινόμενο. Αυτοί μετακινούνται από Γρεβενάγια, Ιωάννη, κάνω λάθος. Ή από Φούρκα. Είναι 3 ώρες δρόμος. Τι προβλέπετε, τι μπορεί να γίνει. Προσωρινά, μόλις κάνουμε κάτι, σε λίγο φεύγει. Εμείς θα προσπαθήσουμε, όπως ο κύριος Έξαρχος, κάτι πάλι, γιατί χτες ήταν αυτός, εγώ ήμουν το Σάββατο. Έχουμε μηχανήματα πάνω, μόλις δίνουμε βατότητα, σε λίγο ξανά φεύγει. Και κατεβαίνει μέτρα, δεν κατεβαίνει όπως κατέβαινε παλιά, 20 πόντους, 30. Χτες ανεβάσαμε ειδικά μηχανήματα, μάλλον ειδικούς ανθρώπους, μαζί με γεωλόγους. Σήμερα θα πάει και πάλι το ΙΓΜΕ και θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις το τι θα κάνουμε. Κύριε Περιφερειάρχη, πόση απόσταση είναι αυτή, πόσα μέτρα είναι αυτή. Είναι ένα κομμάτι που φεύγει ελάχιστα, γιατί τα μετράμε με, ναι, με μηχανήματα. Φεύγει έναν πόντο την ημέρα και ένα κομμάτι φεύγει μέτρα. Είναι πόσα μέτρα είναι η απόσταση. Άμα είναι το πάρεις όλο είναι ένα χιλιόμετρο. Χιλιόμετρα. Ένα χιλιόμετρο. Δεν έπεσε ποτέ άσφαλτος. Και γιατί δεν πέφτει άσφαλτος. Γιατί πάντα από όταν εγώ το βρήκα έτσι έκανε μικρομετακινήσεις. Και απλώς υπήρχε ένας κάτοικος στην περιοχή στα Άρματα, ο οποίος πήγαινε και του διευθέτησε, γιατί ήταν ένας, δύο, τρεις μπόντους, με πολύ, πάρα πολύ βροχή ήταν περισσότερο. Μετά τον Ντάνιελ, εδώ φεύγει. Καθίσαν οι επιστήμονες και είδαν το εξής, όπως είναι η Χαράδρα μέσα. Εδώ λέγεται αριστερά, κατεβαίνει ένα μεγάλο ποτάμι που λέγεται Ασπροπόταμος. Εγώ είδα ότι αυτή την εποχή και οι άλλοι το είδαν, δεξιά έχει ένα μέρος που είναι πάρα, πάρα πολύ πράσινο. Το οποίο σημαίνει ότι εκεί έχει ένα υπόγειο νερό, το οποίο δεν το βρίσκουν. Και όπως κατεβαίνει, τρώει κάτω στο ποτάμι το ποδαρικό. Επίσης, εδώ που είναι η καθεαυτού καθολίσθηση, για να κατεβαίνει τόσο, τη μία μέρα μου είπαν εμένα εκεί αυτοί που ήταν παρόντες, ότι κάτω από τις πέτρες άκουγαν νερό. Νερό δεν βρήκαν. Θα επιχειρήσουμε να βρούμε σταθερό πολύ ψηλά, χτες ανέβηκαν στα 300-400 μέτρα πάνω. Η ελπίδα είναι, αν βρούμε εκεί απάνω σταθερό, θα βαδίσουμε προς την περιοχή των Αρμάτων. Δεν έχουμε κατολίσθηση. Η κατολίσθηση είναι προς την περιοχή των Πάδων, δίπλα από τον Ασπροπόταμο. Και εκεί ίσως χρειαστεί να κάνουμε 2 πέταλα για να κατέβουμε να βρούμε το σημερινό δρόμο. Υπάρχουν άνθρωποι και κάτοικοι που πιθανότατα να χρειαστούν νοσηλεία. Κάναμε εμείς κάθε μέρα, το είχαμε όλο το 24ωρο. Εκτιμούμε αυτό που γίνεται και δεν θα πρέπει να φιδόμαστε των χρημάτων σε αυτή την προηγούμενη περίπτωση. Λοιπόν, με αυτό που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία, είναι περιοχές, οι οποίες τις γνωρίζω, είναι απομονωμένες. Είναι έρημες. Δηλαδή, αν όντως υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Κοιτάξτε, το μεν δίστρατο και τα Άρματα θα βολευτούν μέσω της Εγνατίας Οδού, υπάρχει, το πιο δύσκολο. Υπάρχει, πάλι 3 ώρες από εκεί. Όχι, δεν είναι καθόλου. Πώς. Εγώ, μπάς επιδόσει, εσείς τι εκτιμάτε, μπορεί να έχουμε αποτελέσματα μέσα στο μήνα θετικά. Όχι, με εμπειρία. Δεν μπορώ να πω τι μου λένε, γιατί μπορεί να πέσουμε έξω. Η πρόθεση περιφέρειας είναι να οι γεωλόγοι αυτά που είπαν αρχικά σε εμάς,
που τους βάλαμε και κάναμε και τις δύο-τρεις, αν τα είχαμε κάνει θα είχαμε πέσει πολλά καντάρια έξω. Η πρόθεση της περιφέρειας είναι να αποκατασταθεί αυτή τη ζημιά? Ε, βέβαια, ήδη ωραία, έχουμε τέλει, μηχανήματα τέλει πάνω και παίρνουμε πρωτοβουλίες για να δούμε τι θα κάνουμε. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, θα επιχειρηθεί να βρεθεί ένα σταθερό σημείο στο υπέδαφος, ακόμη και αν αυτό είναι σε υψηλότερο σημείο, αναζητώντας μια τεχνική λύση αντίστοιχη με αυτή στο Μαυρολάγκαδο, που ήταν παρόμοια, ταλαιπωρώντας για αρκετά χρόνια, ενώ ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου. Τι μου είπε η υπηρεσία, αλλά αυτό θα το πάρετε με ερωτηματικό. Θα γίνει μια προσπάθεια να ανέβουν λίγο ανάντι, λίγο. Μήπως μπορέσουν και σταθεροποιήσουν κάτι για να δώσουν μια προσωρινή πρόσβαση και μετά θα ανεβούμε πολύ ψηλά για να βρούμε σταθερό, όπως κάναμε περίπου στο Μαυρολάγκαδο, και να κατέβουμε σιγά σιγά με δύο πέταλα. Γιατί και το Μαυρολάγκαδο περίπου το ίδιο πρόβλημα έχει. Και έχουμε τρία τέτοια θέματα σε όλη την Ήπειρο. Έχουμε στην Κοντομίστα, τα βράχια είναι από πάνω. Κοντομίστα. Ανατολική Κοντομίστα. Έχουμε στα Θεοδόριανα δύο, από το δρόμο από την Νεράιδα των Τρικάλων, γιατί αυτό είναι το επαρχιακό δίκτυο. Έχουμε τούτο τρία. Είχαμε ένα μεγάλο τέτοιο θέμα στο Ντέρτι, το οποίο σταμάτησε, δεν ξανά έκανε πρόβλημα. Έχουμε τέτοιο θέμα, είχαμε από το Μιχαλίτσι στη γέφυρα Γκόγκου, που το φτιάξαμε κι αυτό. Ήταν πολύ δύσκολο και αυτό. Αυτά είναι τα Το Μαυρολάγκαδο σταθεροποιήθηκε τώρα, δεν έχει. Αλλά δεν πάβει όλος αυτός ο δρόμος να έχει προβλήματα που θέλουν και αυτά ειδικές